Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Θα μιλήσω λίγο σε... Ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ θα μιλήσω λίγο σε διαφορετικό ύφος, σε ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία και ειδικότερα σε ανθρώπους που ίσως σκέφτονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους τα επόμενα χρόνια ή πολύ σύντομα, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα μας επηρεάσουν στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε έχουν καλυφθεί από μία έρευνα, μεγάλη έρευνα που έκανε ο οργανισμός, το Lloyd's Register, μαζί με την Kinetic και το Πανεπιστήμιο του Southampton. Θα μιλήσουμε για γενικότερα ποιο ήταν ο σκοπός της έρευνας, οι τεχνολογίες που θα αλλάξουν την ναυτιλία, 8 τεχνολογίες που αναφέρονται στην εμπορική ναυτιλία και από εκεί και πέρα ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τις τάσεις της τεχνολογίας θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην αυτονομία, τα αυτόνομα πλοία, τις κύριες προκλήσεις, την τεχνολογία, τους κανονισμούς και τις νομικές απαιτήσεις που επίσης είναι κομμάτι απαρέγκλητο του θέματος, τα έξυπνα πλοία και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και θα κλείσουμε με μια σύντομη ματιά στο 3D printing, στην προσθετική επεξεργασία, την additive manufacturing. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια σειρά εργασιών και ερευνών γύρω από αυτό το κομμάτι με Marine Technology, τα Trends, τα Fuels του 2030. Η αλήθεια είναι ότι όλοι προσπαθούμε να δούμε αυτό που λέμε το Crystal Ball και τι θα γίνει στο μέλλον. Και μερικά από αυτά τα συμπεράσματα, όπως σας είπα, θα τα δούμε εδώ. Η εργασία αυτή κυρίως είχε να κάνει με τρία θέματα. Με την εμπορική ναυτιλία, τα αμυντικά συστήματα γύρω από αυτό, το οποίο δεν θα το δούμε σε αυτή την περίπτωση, και την διατήρηση του περιβάλλοντος στον ωκεανό και τη βιωσιμότητα. Ουσιαστικά, σε αυτούς τους τρεις τομείς ελέγχθησαν αναλυτικά 18 τεχνολογίες, πάρα πολλές, που έχουν να κάνουν με ενέργεια, με τον ανθρώπινο παράγοντα, με ανάλυση μεγάλων δεδομένων, το Big Data Analytics, Deep Ocean Mining, θέματα τα οποία φαίνονται, δεν τα έχουμε δει ακόμα και φαίνονται να έρχονται στο μέλλον. Και πηγαίνοντας στην εμπορική ναυτιλία, θα τρέξω λίγο την παρουσίαση, γιατί είναι μια μεγάλη παρουσίαση, αλλά θα ήθελα να μην χάσουμε τίποτα από όλα αυτά, γι' αυτό δεν αφαίρεσα κανένα slide. Ουσιαστικά έχουμε 8 τεχνολογίες οι οποίες ελέγχθηκαν περισσότερο για την εμπορική ναυτιλία. Το πρώτο κομμάτι αφορά τις εσωτερικές τεχνολογίες, δηλαδή αυτά που αφορούν ειδικά την ναυτιλία, και το δεύτερο κομμάτι αφορά αυτές τις τεχνολογίες που έχουν γενικότερη εφαρμογή και βλέπουμε ότι θα έχουν μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο αντίκτυπο στην ναυτιλία. Σε ό,τι αφορά τις πιο κοντά στο αντικείμενο, η ναυπηγική, το κομμάτι της πρόωσης, της υδροδυναμικής και τα θέματα ενέργειας και το έξυπνο πλοίο. Έτσι, αυτά είναι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους βλέπουμε να αλλάζουν τα πράγματα στα επόμενα χρόνια. Και στις πιο γενικότερες τεχνολογίες γενικότερης εφαρμογής, τα υλικά, το big data, το robotics, οι αισθητήρες και η αίσθηση και οι επικοινωνίες. Σε ό,τι αφορά τα υλικά, ξέρουμε ότι για πολλές δεκαετίες, αιώνες πλέον, τα πλοία έχουμε αφήσει το ξύλο και έχουμε πάει στο μέταλλο. Μιλάμε σήμερα για ένα φυγικό χάλιβα και για πάρα πολλές δεκαετίες μιλάμε για συγκεκριμένα είδη χάλιβα. Όμως πλέον κοιτάμε και νέες εξελίξεις, νέες πιθανότητες. Υπάρχουν από βιολογικής φύσεως υλικά, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα είναι το πώς παράγονται αυτά τα υλικά και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οπότε εμείς έχουμε και ένα πρόγραμμα στο οποίο εξετάζουμε την ναυπήγηση πλαστικών πλοίων, μεγάλων πλοίων, από πλαστικά, από συνθετικά υλικά, όπου εκεί μπορούμε να έχουμε μεγάλο κέρδος σε ό,τι αφορά το βάρος, τη ζωή του πλοίου
Θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή μας ταλανίζουν, δεδομένου ότι το σύγχρονο πλοίο έχει ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής στα 25 με 30 χρόνια, κυρίως για τα εμπορικά πλοία. Big data. Το γεγονός ότι πλέον μας δίνεται η δυνατότητα, χωρίς να παρεμβαίνει άνθρωπος, να αντλούνται και να αναλύεται μεγάλος όγκος πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε συνεχή real-time βελτιστοποίηση όλων των πραγμάτων που μπορούμε να δουλεύουμε πάνω σε ένα βαπόρι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη δουλεύει, προχωράμε στην βελτίωση των θεμάτων και βλέπουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα περισσότερη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Robotics, κυρίως το θέμα της του artificial intelligence, της τεχνητής νοημοσύνης και το γεγονός ότι απέναντί μας μπορεί να έχουμε ένα πλοίο το οποίο είναι το ίδιο ίσως και περισσότερο έξυπνο από εμάς για να παίρνει αποφάσεις. Αυτό θα το δούμε και στα στοιχεία της αυτονομίας. Οι αισθητήρες, η δυνατότητα να έχουμε πληροφορία για ό,τι μας ενδιαφέρει. Πλέον βλέπουμε πολύ περισσότερο real-time κατανάλωση, πραγματική κατανάλωση, όχι εκτιμόμενη κατανάλωση. Βλέπουμε real-time πώς συμπεριφέρεται το πλοίο ανά πάσα στιγμή σε κυματισμό. Θέματα τα οποία στο παρελθόν τα αναλύαμε με τα noon reports σε ημερήσια βάση πλέον μπορούν να δίνονται με ρυθμό δευτερολέπτου. Και επικοινωνίες. Η δυνατότητα να έχουμε αυτό που λέγαμε ότι αυτό που ανέφερε ο κ. Τσουρίς, ο καπετάνιος, ότι κάποτε και εγώ όταν είχα ταξιδέψει δεν πρακτικά έπρεπε να πάρεις δορυφορικό τηλέφωνο για να μιλήσεις μια φορά τόσο με τους δικούς σου. Πλέον αυτό το πράγμα αλλάζει δραματικά. Υπάρχει το Internet of Things. Η επαφή πλοίου εταιρείας θα είναι συνεχής και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν οι μικροδορυφόροι, υπάρχει το 5G, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δούμε αυτό την τεχνολογία να εξελίσσεται στο μέλλον. Και σε ό,τι αφορά την αυπήγηση, βλέπουμε ότι θα έχουμε μεγάλη αυτοματοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη αυτοματοποίηση στο μέλλον. Θέματα λογισμικού, τα οποία θα σχεδιάζουν, θα βελτιστοποιούν και το σχέδιο, αλλά και την παραγωγή του ίδιου του πλοίου. Θέματα διαχείρισης δεδομένων, το 3D printing, το οποίο έρχεται και σχεδόν αυτόνομα θα μπορεί να παράγει στοιχεία του πλοίου, components, υλικά. Και βεβαίως, νέες, εντελώς νέες καινοτόμες σχεδιάσεις, όπως για παράδειγμα σχεδιάσεις που δεν θα χρειάζονται τη μεταφορά έρματος και το συνεπακόλουθο θέμα διαχείρισής του που έχουμε σήμερα. Και πηγαίνοντας στο πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω, που βλέπουμε στο μέλλον, δηλαδή τον κύριο πυλώνα που θα τρέξει αυτή την καινοτομία, το propulsion empowering και το ουσιαστικά η ενέργεια πάνω στο πλοίο και το από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια και το πώς οι απαιτήσεις οι περιβαλλοντικές μας επιβάλλουν να αλλάξουμε το πώς βλέπουμε το κομμάτι της ενέργειας πάνω στο πλοίο. Δηλαδή, πρακτικά, με την απανθρακοποίηση, με τον έλεγχο των ρήπων θερμοκηπίου, το πλοίο του αύριο πρέπει να μην παράγει ρήπους θερμοκηπίου. Ουσιαστικά, με μια πρόσφατη απόφαση του IMO, μέχρι το 2050 τα πλοία θα πρέπει να παράγουν το 50% σε απόλυτες τιμές των ρήπων θερμοκηπίου που παρήγαγαν το 2008. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της ναυτιλίας, τα πλοία μέχρι το 2050 σχεδόν δεν πρέπει να παράγουν ρήπους θερμοκηπίου. Το οποίο φαίνεται μια τεράστια αλλαγή, αλλά σημαίνει πρακτικά ότι στα επόμενα χρόνια το προωστήριο σύστημα, οι τεχνολογίες πρόωσης πρέπει να αλλάξουν δραστικά. Και πάμε στο έξυπνο πλοίο. Το έξυπνο πλοίο το οποίο θα είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις μόνο του, να διαχειρίζεται τη λειτουργία του, να διαχειρίζεται τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Σήμερα ήδη συμβαίνει αυτό. Έχουμε εμείς intelligent ships, θα δείτε smart ships. Το Lloyd's Register και άλλοι νεογνώμονες έχουν εκδώσει και ειδικές, αυτό που λέμε τα notations, δηλαδή χαρακτηρισμούς για πλοία τα οποία είναι έξυπνα. Εμείς ξέρουμε ήδη ένα container ship και ένα bulk carrier, τα οποία διαχειρίζονται μόνα τους τη βέλτιστη λειτουργία τους.
και σε κάποια περίπτωση χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα το δούμε όλο και περισσότερο. Γιατί βλέπουμε ότι παράγει πλεονεκτήματα. Παράγει καλύτερο αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αμυδρά, έτσι. Δεν σημαίνει αυτό ότι αύριο θα είναι όλα τα πλοία smart chips, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάνε τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό όλο το αποτέλεσμα θα είναι μια μετάβαση στα πλοία του 2030, στα οποία βεβαίως θα υπάρχουν στοιχεία αυτονομίας, θα υπάρχουν στοιχεία έξυπνης διαχείρισης, θα υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας και διαχείρισης εκ του μακρόθεν και θα υπάρχουν και νέα στοιχεία σχεδίασης. Αυτό, η γενικότερη τάση που βλέπουμε είναι ότι όλα θα γίνουν πιο διαφανή. Θα υπάρξει μια τεράστια άπλετη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε επίσης, να το αναφέρω εδώ, την τεχνολογία του blockchain, μια τεχνολογία η οποία πρακτικά κάνει αδύνατη την οποιαδήποτε αλλαγή δεδομένων και παρέμβαση κάποιου παράγοντα κατά τη διάρκεια της ροής των δεδομένων. Ουσιαστικά, η κλάση, ο νεογνώμονας, οι πλειοκτήτες, οι διαχειριστές, οι ιδιοκτήτες του φορτίου, τα authorities, οι αρχές και τα λιμάνια θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε πλήρη real-time δεδομένα του πλοίου και θα μπορούν να εξυπηρετούν με αυτόν τον τρόπο τις δικές τους ανάγκες συμμόρφωσης με κανονισμούς και απαιτήσεις. Πηγαίνοντας λίγο παραπάνω, εστιάζοντας στα αυτόνομα συστήματα και αυτό που λέμε αυτονομία στην ναυτιλία. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η εποχή. Μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα cyborgs, τι θα γίνει στο μέλλον. Έχουμε ουσιαστικά και λόγους κόστους, λόγους οικονομίας που μας επιβάλλουν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατάσταση, προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη υπάρχουν εφαρμογές και ήδη ο IMO με δικιά του νομοθεσία έχει αντιληφθεί ότι έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης του συγκεκριμένου ζητήματος. Να πω εδώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το πρώτο αυτόνομο φέρι στη Φιλανδία, το οποίο τιμονεύεται, διαχειρίζεται τον εαυτό του, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είχαμε μέχρι τώρα και remotely operated πλοία, όπως για παράδειγμα μια εφαρμογή που είχαμε με τη Rolls-Royce και τη Switzer στην Αμβέρσα, όπου ένα ρημουλκό μπορούσε να γίνει διαχειρίσιμο από το γραφείο, αλλά πλέον μιλάμε για ένα φέρι το οποίο ταξιδεύει μόνο του. Οι επιβάτες επιβιβάζονται, τα αυτοκίνητα μπαίνουν και το φέρι ξεκινάει μόνο του όταν είναι έτοιμο, περνάει το στενό, το πέρασμα αυτό και ξεφορτώνει. Οι κύριες προκλήσεις της αυτονομίας είναι το γεγονός ότι έχουμε ανάγκες να διασφαλίσουμε ότι αυτή είναι το ίδιο ασφαλής και γίνεται με τα στάνταρ ασφάλειας που έχουμε ήδη επιτύχει στην ναυτιλία. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε νέα πλοία εξ αρχής, σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να εισάγουμε στοιχεία αυτονομίας σε υπάρχοντα πλοία. Ποια μπορεί να είναι η φερεγγιότητα όλων αυτών των μηχανισμών? Όσο κάτι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Και αυτό σημαίνει πολύ ενδελεχή εκτίμηση κινδύνου του τι μπορεί να γίνει. Και βεβαίως απαιτήσεις, κανονισμοί, κοινωνική αποδοχή, πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, να το κάνουμε και σαν ερώτηση, πόσοι από εσάς θα δεχόσασταν αύριο να μπείτε σε ένα επιβατικό οχηματαγωγό που θα σας πήγαινε σε ένα νησί χωρίς πλήρωμα? Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί τολμηροί, νομίζω. Νομίζω το κάνουμε στα αεροπλάνα αυτά, οπότε δεν είναι. Είναι μικρό το κακό. Λοιπόν, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η αλληλεπίδραση με τον ανθρώπινο παράγοντα. Πότε υπάρχει το overriding authority, πότε ο άνθρωπος μπορεί να παρακάμψει
μπορεί να παρακάμψει το θέμα και να προχωρήσει. Η τεχνολογία αυτή προχωράει, βασίζεται, όπως είπαμε, στην τεχνητή νοημοσύνη, στους αισθητήρες, στην συνδεσιμότητα και στην κυβερνοασφάλεια, και βεβαίως το κύριο αντικείμενο αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια και η διαχείριση της ενέργειας. Το επόμενο θέμα βέβαια είναι, με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, όλο και περισσότερα ζητήματα, αποφάσεις να μπορούν να παίρνονται χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Και σε ό,τι αφορά τους sensors, απλά να πούμε γενικά ότι οι αισθητήρες και στη βάση και της συνδεσιμότητας θα μπορούν πλέον να μας δίνουν όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Αυτό κάνει δυνατή και την, εκτός από την αυτόνομη κίνηση, την ελεγχόμενη εκ του μακρόθεν διαχείριση του πλοίου. Συνδεσιμότητα, εδώ αναφέρω ειδικά το 5G, μια νέα τεχνολογία που έρχεται πάρα πολύ σύντομα και ουσιαστικά είναι μια τεχνολογία που σου δίνει τη δυνατότητα όχι να οδηγήσεις ένα πλοίο, ένα φέρι απέναντι, αλλά που σου δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσεις μια φόρμουλα με ταχύτητες εξαιρετικές. Σε μιλισεκόν μπορεί ουσιαστικά να έχεις λήψη αποφάσεων και να προχωρήσεις σε διαφορετικές διαχειρήσεις του πλοίου. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η κυβερνοασφάλεια. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν έχουμε έλεγχο του τι συμβαίνει. Μπορούν πάρα πολύ εύκολα, και το βλέπουμε σήμερα, να υπάρξει μια, ουσιαστικά ένα breach, μια απώλεια ελέγχου και κάποιος να παρέμβει και να αναλάβει, για παράδειγμα, τον έλεγχο ενός μεγάλου πλοίου. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλο και περισσότερο και είναι όλο και περισσότερα τα συμβάντα που οδηγούν σε κίνδυνο και σε ανάγκη εκτίμησης του ρίσκου σε αυτό το χώρο. Και βέβαια, τέλος, το πιο σημαντικό ίσως θέμα που μπορεί αυτή τη στιγμή η τεχνολογία να διαχειριστεί, τη διαχείριση ενέργειας και τη βιωσιμότητα, με καλύτερες τεχνολογίες και πιο εξελιγμένα καύσιμα, τα οποία στο μέλλον θα έρθουν να εξελιχθούν μαζί με τα στοιχεία αυτονομίας του πλοίου. Legal challenges. Εδώ απλά να αναφέρω κάτι, περνώντας γρήγορα, να αναφέρω το θέμα της ηθικής, το πώς μπορούμε μια μηχανή, ουσιαστικά όπως αναφέραμε, σε ένα επιβατικό πλοίο, μια μηχανή μπορεί να διαχειρίζεται την τύχη ανθρώπων. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Και ποιο θα είναι το μέλλον του ανθρώπου που θα δουλεύει με το πλοίο και τη θάλασσα, του ίδιου του ναυτικού, αλλά και του ανθρώπου που θα δουλεύει στο γραφείο και που θα πρέπει πλέον να διαχειριστεί τις μηχανές σε ένα επίπεδο ίσο σχεδόν με τον άνθρωπο. Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η σωστή προσέγγιση είναι ότι τώρα που οι μηχανές αναλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο, ο ανθρώπινος παράγοντας και η παρέμβασή του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και αυτό ίσως θα είναι το πλοίο του μέλλοντος. Περνάμε από το πλοίο το σημερινό στο πλοίο της επόμενης γενιάς, ουσιαστικά το έξυπνο πλοίο, το οποίο ίσως δεν θα χρειάζεται πλήρωμα, θα μπορεί να ταξιδεύει στους ωκεανούς, στη βέλτιστη κατάσταση και να διαχειρίζεται από το γραφείο. Κλείνοντας, να αναφέρω ένα διαφορετικό μικρή παρένθεση σε κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στο μέλλον, το 3D printing, ουσιαστικά τη δυνατότητα να παράγουμε εξοπλισμό ή στοιχεία, equipment, πάνω στο πλοίο, κάτι το οποίο μας έχει λείψει πάρα πολύ στο παρελθόν, πόσες φορές κάτι χάλασε και δεν είχαμε ανταλλακτικό για να το αλλάξουμε, πόσες φορές δεν είχαν έρθει τα ανταλλακτικά ακόμα, ήταν δύσκολη η μεταφορά τους, η παραλαβή τους. Ουσιαστικά το 3D printing δίνει αυτή τη δυνατότητα, με υλικά πάνω στο πλοίο να είναι δυνατή η κατασκευή equipment, η κατασκευή υλικών, και πρακτικά με ένα container μπορούμε να παράξουμε σειρά εξοπλισμού που απαιτείται για ένα πλοίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι στο μέλλον θα έχει κάποια πολύ σημαντική χρήση πάνω στην καθημερινότητα του πλοίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω με...
Κλείνουμε με μια εικόνα της Rolls-Royce έναντι επιλόγου, όπου ένας άνθρωπος ουσιαστικά καθήμενος στο γραφείο του μπορεί να διαχειρίζεται το πλοίο και να ταξιδεύει.